Αποκλειστικά στην Τατιάνα Live μιλά για πρώτη φορά ο 52χρονος που κατηγορείται πως είχε κλειδωμένη και βίαζε μια 20χρονη φοιτήτρια μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στη Δάφνη. Ο κατηγορούμενος δεν θέλησε να αναφερθεί στο τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα κολαστήριο αλλά και τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Θέλησε μόνο να επικεντρωθεί στο πρόβλημα όρασης που ισχυρίζεται πως έχει. Το πρόβλημα που έχετε μπορείτε να το περιγράψετε, δηλαδή τι είναι αυτό που βλέπετε και τι δεν βλέπετε. Μην καταλαβαίνετε, έχω ζητήσει αντίγραφα του ιατρικού μου φακέλου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο φάκελος θα λέει αυτό που θα πιστοποιείται ιατρικά, αυτό που θα λένε οι γιατροί. Εμένα γεμίσανε τα μάτια μου αίμα στην ουσία. Έτσι. Σπάσανε αγκία και γεμίσανε τα μάτια μου αίμα. Αυτό πότε συνέβη? Πριν 3-4 χρόνια. Τώρα, αν σας ζητούσε κάποιος να περιγράψετε πώς βλέπετε ή πώς δεν βλέπετε, τι θα του λέγατε, δηλαδή ευθεία, κοιτώντας μπροστά, βλέπετε? Ό,τι έχω πει και στην ανακρίτρια, yes. Να σας πω ότι ό,τι έχει ακουστεί είναι μια τρίχα που την έχουν πιάσει και την έχουν κάνει τρίχα. Αυτό ξέρω μόνο να πω, έτσι. Δηλαδή, εγώ να οδηγώ μηχανάκι έτσι όπως είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, και υπάρχει, λέει, βίντεο που μου τα λέγανε εδώ πέρα τα παιδιά. Το βίντεο μπορεί να τραβήχθηκε πριν 5 χρόνια όταν έβλεπα ακόμα. Υπήρχε ζωή πριν την τύφλωση, έτσι, μην το συζητάμε. Ο 52χρονος επέμεινε στο πρόβλημα υγείας του και τόνισε πως τα όσα ακούγονται ότι συνέβαιναν μέσα στο διαμέρισμα είναι υπερβολές. Από πότε δεν βλέπετε, δηλαδή? Τέλος του 2013. Άρα είναι περίπου 3 χρόνια, 4 χρόνια. Εκεί περίπου. Ναι. Δηλαδή είχα και μια ζωή πριν την τύφλωση. Δηλαδή μην τα κατατροπώ. Ξέρετε κάτι, παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να τα διευκρινίσουμε, όπως για παράδειγμα. Μα κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ένα. Όταν αυτή τη στιγμή πηγαίνουν άνθρωποι χωρίς να έχουν ψάξει κάτι, δηλώνουν κάτι για τον εαυτό σου, είναι σαν να ψάχνουν όλοι να βρουν έναν μεγάλο κακό λύκο και να του φορτώσουν ό,τι μπορούν. Τι να σας πω. Εσείς αυτό πιστεύετε αλλά ότι έχει συμβεί στην περίπτωσή σας? Συγγνώμη, αλλά αυτό ξέρω μόνο να πω. Αυτό είναι το σπίτι κολαστήριο μέσα στο οποίο ο 52χρονος κατηγορείται πως κρατούσε και βίαζε επί μέρες την 20χρονη κοπέλα. Τα σημάδια παραβίασης στην πόρτα από την έφοδο των αστυνομικών είναι εμφανή, ενώ παντού σε τείχους, παράθυρα και επιφάνειες υπάρχει η μαύρη σκόνη της σήμανσης με την οποία βρίσκουν δακτυλικά αποτυπώματα. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου όταν η 20χρονη φοιτήτρια από την επαρχία διάβασε μια αγγελία η οποία ανέφερε ότι ένας τυφλός άνδρας ψάχνει οικιακή βοηθό. Για τις δουλειές του σπιτιού θα τον επισκεπτόταν 4 φορές το μήνα και θα αμοιβόταν με 25 ευρώ τη φορά. Οι γονείς του κοριτσιού από την πρώτη στιγμή διαφώνησαν με την απόφαση του παιδιού τους, έχοντας ένα κακό προαίσθημα. Προσπαθούσαν κάθε φορά να την αποτρέψουν, ζητώντας της να μην επισκέπτεται το σπίτι του 52χρονου. Όπως είπε τόσο η ίδια η κοπέλα όσο και οι γονείς της στους αστυνομικούς, η 20χρονη θα επισκεπτόταν για τέταρτη φορά το υπόγειο για να πλύνει πιάτα, να βάλει πλυντήριο και να σκουπίσει. Ο 52χρονος της έδινε να φορά ένα αμάνικο φόρεμα που έμοιαζε με στολή καμαριέρας, λέγοντάς της ότι πρέπει να κυκλοφορεί με αυτό για να την ξεχωρίζει ανάμεσα στις σκιές που έβλεπε και να μην κουτουλάνε. Στην τελευταία της επίσκεψης στο διαμέρισμα, όπως είπε η ίδια στους αστυνομικούς, η κοπέλα κατέβηκε τα σκαλιά του υπογείου και έκλεισε πίσω της τη λευκή μεταλλική πόρτα. Φόρεσε την αμάνικη στολή της καμαριέρας και κατευθύνθηκε στο νεροχύτη για να πλύνει τα πιάτα. Τότε, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η 20χρονη, ο 52χρονος της επιτέθηκε και πριν προλάβει να αντιδράσει, την άρκωσε και την έριξε στο κρεβάτι. Εκείνη την ώρα η μητέρα του κοριτσιού άρχισε να καλεί το παιδί της στο κινητό της τηλέφωνο. Δεν το σήκωνε ενώ από τις 7 το απόγευμα και μετά ήταν απενεργοποιημένο. Οι γονείς της ανήσυχοι για την τύχη της κόρης τους έφτασαν αμέσως στην Αθήνα και πήγαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν την εξαφάνιση της κόρης τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν από τις περιγραφές που είχε δώσει η κοπέλα στους γονείς της να βρουν τη διεύθυνση. Μετά από μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, κατάφεραν να μπουν μέσα στο σπίτι και να βρεθούν μπροστά σε ένα θέαμα σοκ. Τον 52χρονο ημίγυμνο και την κοπέλα δεμένη στο κρεβάτι σε κατάσταση σοκ. Αμέσως πέρασαν χειροπέδες στον άντρα και έλυσαν τα δεσμά της κοπέλας, η οποία με δάκρυα στα μάτια άρχισε να τους φυλάει τα χέρια και να εκλιπαρεί να την πάρουν από εκεί.
Και όλα αυτά ενώ οι γείτονές του υποστηρίζουν ότι τον έχουν δει να συνομιλεί και με άλλες νεαρές γυναίκες. Πριν από ένα μήνα είδα ένα κοριτσάκι 20-23 χρονών. Προσπάθησε, ας πούμε, να τη δελεάσει με δώρα και χρήματα, ρωτώντας την μάλλον τι νούμερο φοράει και εκείνη και η αδερφή της. Με έναν έτσι λίγο πιο, δεν θα πω, να μην πω διαστροφικό, να πω πονηρό τρόπο. Σε εισαγγελέα και ανακριτή, ο 52χρονος τόνισε πως είναι τυφλός και πως δεν θα μπορούσε να έχει κάνει όλα αυτά στην νεαρή κοπέλα με την οποία ισχυρίστηκε πως είχαν δεσμό. Γιατί το κάνατε? Θέλω να μας πείτε τι έχει συμβεί. Τι έκανα, αμαία είμαι ρε παιδιά, 95% τυφλός. Καταλαβαίνω τι κάνατε στο κορίτσι. Έχετε συνειδητοποιήσει την πράξη σας? Σχέσεις είχαν με την κοπέλα, τι θέλετε? Γιατί την κρατούσατε όμοιρο αφού είχατε σχέση? Φυσικά οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν. Ο 52χρονος αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για αρπαγή και βιασμό της 20χρονης φοιτήτριας. Προτού πάρει το ατύχημα, δεν είναι εκείνη τη στιγμή, είχε ένα ατύχημα που δημιουργήσε από το πρόβλημα. Μπορεί το μυαλό του τώρα να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί με σκιές και με φώτα.